Καλό μεσημέρι. Για την επιδημιολογική κατάσταση. Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση, καθώ την περασμένη εβδομάδα παρατηρήθηκε εκθετική αύξηση των νέων κρουσμάτων σε 64 από τι 74 περιφερειακέ ενότητες. Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων παρέμεινε στα 26 χρόνια, ενώ το 80% των νέων κρουσμάτων αφορούσε συμπολίτε μα ηλικία μικρότερη των 39 ετών. Χαρακτηριστικό επίση είναι το γεγονό ότι ένα στου δύο νοσηλευόμενου είναι κάτω των 54 ετών, ενώ στο τέλο Μαρτίου 7 στου 10 ήταν ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών. Η ιδιαίτερη αύξηση κρουσμάτων παρουσιάστηκε στι περιφερειακέ ενότητε Μικόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώ και στου Δήμου Ιού, Θύρα και Πάρου. Για το λόγο αυτό, από το περασμένο Σάββατο, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και τι τουριστικέ επιχειρήσει των περιοχών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλονται σε έλεγχο δύο φορέ την εβδομάδα. Μία φορά με self-test και μία με rapid. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και τα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλων. Επιπλέον, από το περασμένο Σάββατο μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 26 Ιουλίου, απαγορεύτηκε στη Μύκονο, λόγω τη ανησυχητική τοπική έξαρση τη επιδημία, η κυκλοφορία από τη μία το βράδυ ω τι 6 το πρωί, καθώ και η μουσική καθ' τη διάρκεια του 24ωρου. Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε η σχετική κία και ισχύουν από τον περασμένο Σάββατο νέε ρυθμίσει για τη λειτουργία των χώρων διασκέδαση που αποκαθιστούν ελευθερίε των εμβολιασμένων και θεσπίζουν μέτρα προστασία για του ανεμβολία του. Σε ό,τι αφορά του εμβολιασμού. Έχουν ήδη γίνει πάνω από 9.720.000 εμβολιασμοί. Έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση πάνω από 5.430.000 συμπολίτε μα και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του 4.590.000. Τα νέα δεδομένα, ωστόσο, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επικράτηση του πολύ πιο μεταδοτικού στελέχου ΔΕΛΤΑ, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικό τον άμεσο εμβολιασμό των μεγαλύτερων αλλά και των πιο ευπαθών συμπολιτών μα που κινδυνεύουν από σοβαρή λίμωξη. Επήγε ωστόσο και ο εμβολιασμό των νέων μα που αποτελούν σήμερα τον κύριο όγκο των νέων κρουσμάτων και μπορούν να γίνουν επιταχυντέ τη επιστροφή μα στην κανονικότητα. Είναι η ώρα που η ευαισθησία στου γονιού, στην παρέα, στη δουλειά μα, ακόμη και στην πορεία τη χώρα μα, ταυτίζεται με την προστασία τη υγεία μα και γίνεται πράξη με το όπλο του εμβολιασμού. Είναι ώρα συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών στον ίδιο σκοπό. Νέε ρυθμίσει φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση, με νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, παρέχει σημαντικέ διευκολύνσει στου οφειλέτε που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση παρατείνει, διευρύνει και βελτιώνει το εφιστάμενο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών του, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρία αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, οι τρέχουσε ασφαλιστικέ και φορολογικέ οφειλέ που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια τη πανδημία θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έω 72 δόσει με επιτόκιο 2,5% ή σε 36 άτοκες δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022. Επιπλέον, οι οφειλέτε που απόλυσαν ρύθμιση τμηματική καταβολή, παραδείγματο χάρη 120 δόσεων, από τον Μάρτιο του 2020 ως σήμερα, μπορούν να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα, καταβάλλοντα τη δόση του Αυγούστου και μεταφέροντα τι απολεστήσει δόσει στο τέλο τη ρύθμιση. Για το νομοσχέδιο αναβάθμιση του σχολείου. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλε διατάξει. Στόχο του νομοσχεδίου είναι η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερη ελευθερία, διαρκού υποστήριξη και αυξημένη λογοδοσία, με σκοπό τη δημιουργία ενό ακόμη καλύτερου σχολείου, που θα εξασφαλίζει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά. Το νομοσχέδιο αποτελείται από τρει αλληλένδετου πυλώνε. Ο πρώτο αφορά στην ενίσχυση τη αυτονομία των σχολικών μονάδων. Ο δεύτερο, στη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. Ω μέσου για την ενδυνάμωσή του. Και ο τρίτο, την ενίσχυση των δομών εκπαίδευση για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του σχολείου. Επιπλέον, εισάγεται ένα οργανωμένο σύστημα εκκλησιαστική εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επίπεδου του κλήρου και τη συνέχιση εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη τη χώρα. Προβλέπεται επίση η διεξαγωγή όλων των εκλογικών διαδικασιών στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθώ και η δυνατότητα συνεδρία των συλλογικών οργάνων των Ιδρυμάτων με τηλεδιάσκεψη. Για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Σήμερα, όπω γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιεί περιοδία στη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Νωρίτερα, επισκέφθηκε μονάδε του πρωτογενού τομέα στο Δήμο Τριφιλία και επιθεώρησε τα έργα στο λιμάνι του Μαράφου. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον πρωτογενή τομέα ω βασικό πυλώνα τη εθνική ανάπτυξη και διαπραγματεύεται αποτελεσματικά για τα συμφέροντα των αγροτών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονό ότι εξασφάλισε για τη χώρα πόρου 19,4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027. Ίσως με τους πόρους της τρέχουσας περίοδου, παρότι συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά 10%. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργό θα μεταβεί στην Παλαιόχωνη Αρκαδία, όπου θα ενημερωθεί για την έναρξη τη κατασκευή του έργου ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων τη περιφέρεια Πελοπονίσου μέσω ΣΔΙΤ. Αμέσω μετά, στην Τρίπολη, ο Πρωθυπουργό θα μιλήσει στη συνδιάσκεψη για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων στο πλαίσιο τη Δημόσια Διαβούλευση στην περιφέρεια Πελοπονίσου. Αύριο Τρίτη στι 8, ο Πρωθυπουργό θα μιλήσει σε εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το Master Plan για τον πλήρη εξυγχρονισμό και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΆΚΑ. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Κυρία Κάντζου. Καλό μεσημέρι κύριε εκπρόσωπε. Μία ερώτηση για τα νησιά. Αν σας προβληματίζει η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και αν σκέφτεστε να λάβετε περαιτέρω μέτρα. Ευχαριστώ. Κυρία Κάτζου, όλοι είδατε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη Μύκονο το Σάββατο. Έχουμε πει εξ αρχή ότι η πανδημία είναι μια δυναμική κατάσταση την οποία παρακολουθούμε και όπου χρειαστεί ε, παρεμβαίνουμε με σημειακέ παρεμβάσει τέτοιου τύπου, όπω ήταν τα μέτρα που επιβλήθηκαν στη Μύκονο, ε, κυρίω μέτρα περιορισμού τη μεταμεσονύκτια διασκέδαση. Ε, με αφορμή αυτό, ήθελα να πω ότι αυτό θα, θα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για όλου να τηρούν τα μέτρα. Και είναι το ελάχιστο που ζητάμε από τους τουριστικούς προορισμούς, το οποίο θεωρούμε και αυτονόητο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα τηρηθούν τα μέτρα και δεν θα χρειαστεί να παρέμβουμε. Κυρία Σαμαρά. Ε... Τελικά, τι σπταίει, κυρία Εκπρόσωπε, για την κατάσταση στη Μύκονο. Δεν τηρούσαν τα μέτρα οι ίδιοι οι επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού. Δεν παρκούσαν τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση, δηλαδή για παράδειγμα πώς βιαστήκαμε να ανοίξουμε για εμβολιασμένου και με τεστ. Ή μήπω δεν γινόταν έλεγχη στα πλοία και στα σημεία εισόδου της χώρας. Κυρία Σαμαρά, έλεγχοι γίνονται και οι έλεγχοι θα ενταθούν κι άλλο. Υπάρχουν και ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στη Μύκονο και θα εντεθούν περαιτέρω οι έλεγχοι και από την αστυνομία και από το λιμενικό. Ε, οφείλω να επαναλάβω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα, πρέπει όλοι να έχουμε συνείδηση ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία πανδημίας, εμβολιασμένοι και εμείς και έχω να σας πω ότι το 46% των κρουσμάτων που διαπιστώθηκε είναι συνεδεμένο με χώρους ψυχαγωγίας και τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα πρέπει όλοι, πολίτες, τουρίστες και επιχειρήσεις και οι ξενοδόχοι να τηρούν τα μέτρα, να κάνουν αυτή την προσπάθεια για να κυλήσει με ασφάλεια και αυτή η τουριστική σεζόν. Κυρία Σκιτζή. Ωραία, κύριε Εκπρόσωπη, ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επίταξη ξενοδοχείων καραντίνα για αποδοτικότερο έλεγχο τη διασπορά του κορονοϊού. Ευχαριστώ. Κυρία Σκιτζή, υπάρχει ένα σχέδιο ενίσχυση αυτή τη στιγμή των ξενοδοχείων καραντίνα όπου κρίνεται απαραίτητο ή όπου υπάρχουν εξάρσει. Και αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι αυτέ τι μέρε επαναξιολογείται και το σχετικό πρωτόκολλο. Κύριε εκπρόσωπο, επάνω σε αυτό α, το θέμα, υπάρχουν ξενοδοχεία καραντίνα σε όλου του τουριστικού προορισμού. Και μια δεύτερη ερώτηση: το κλείσιμο των συνόρων ή περιορισμό για κάποιε χώρε είναι στον σχεδιασμό τη κυβέρνηση σε περίπτωση να αυξηθούν α, περαιτέρω τα κρούσματα. Ευχαριστώ. Κύριε Ριφτόφκα, δεν μ' αρέσει να απαντάω σε υποθετικέ ερωτήσει. Θα πω ξανά ότι η πανδημία είναι μια δυναμική κατάσταση. Προφανώ, όπου κρίνεται, λαμβάνουμε μέτρα. Μέτρα υπάρχουν σε όλες τις πύλες εισόδου ε, και δειγματοληπτικών ελέγχων και υποχρεωτικών ελέγχων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από όπου παρατηρείται χώρες με έξαρση της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ. Αυτό γινόταν, αυτό θα εξακολουθήσει να γίνεται. Ποιο ήταν το πρώτο σκέλος, με συγχωρείτε. Για τα ξενοδοχεία καραντίνα, αν υπάρχουν σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Και δεν εννοώ μόνο τα νησιά, αλλά γενικά στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Εξ όσων γνωρίζω, ναι, αυτή είναι μια συνεννόηση που κάνει η πολιτική προστασία με το Υπουργείο Τουρισμού, ανάλογα με τα κρούσματα, τι ανάγκε και όπου κρίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση, γίνεται παραιτέρω παρέμβαση. Και να πω εδώ ότι χρειάζεται και η συνδρομή τοπικών ξενοδόχων, ιδιοκτητών καταλημάτων, όπου υπάρχει ανάγκη να συνδράμουν και αυτοί ώστε να υπάρξουν αυτά τα ξενοδοχεία ή τα δωμάτια και σε μικρότερα, αν θέλετε, μέρη που μπορεί να παρουσιαστούν ζητήματα με θετικά κρούσματα. Επαναλαμβάνω ωστόσο ότι επαναξιολογείται το πρωτόκολλο σε σχέση με αυτό. Κύριε Γκάτσιο. Κυρία Αντιπρόσωπε, <χει> ξεκινάει η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στα κατεχόμενα και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο η κρίση να μεταφερθεί εφέτο το καλοκαίρι στην Κύπρο και ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάτσιο, αν υλοποιηθούν οι εξαγγελίε αυτέ που ακούμε το τελευταίο διάστημα, καταρχά θα αποτελεί ένα πλήγμα στην προοπτική επίλυση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο. Προφανώ μα ανησυχεί. Ανησυχεί και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ανησυχεί την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τοποθετηθεί και έχει διαμηνήσει την αντίθεσή τη σε αυτού του τουρκικού σχεδιασμούς. Προφανώς οι όποιες αρνητικές εξελίξεις θα επιβαρύνουν και τις ευρωτουρκικές και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν μπορεί η παρανομία στην Κύπρο να παράξει νομιμότητα. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα ακούσει τη φωνή του δικαίου και της λογικής που είναι και προς το συμφέρον της και δεν θα προχωρήσει, δεν θα προκαλέσει ακόμη μία πηγή έντασης. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε. Και αναμένουμε ε, και όπου χρειαστεί θα αντιδράσουμε με όλες τις διπλωματικές κινήσεις και όλα τα εργαλεία σε συντονισμό πάντα με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κυρία Κάντζου. Θα καταχραστώ λίγο το χρόνο σα σήμερα, γιατί είμαστε λίγοι λόγω διακοπών, κύριε εκπρόσωπα. Λοιπόν, θέλω δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με του κατοίκων εμβολιασμού. Το πρωί υπάρχουν από το πρωί δημοσιεύματα που λέει ότι αλλάζει το πλάνο τη κυβέρνηση, διότι δεν ανταποκρίθηκαν οι ιδιώτε γιατροί. Αν και ότι θα αναλάβουν δράση τα κέντρα υγεία. Ισχύει, κύριε εκπρόσωπε, αυτή η είδηση. Ε, για αυτό το ζήτημα και το σχεδιασμό τη κυβέρνηση και τη επιχείρηση Ελευθερία του Κατοίκου Εμβολιασμού, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το σχεδιασμό από τον κύριο Θεμιστοκλέο σήμερα το απόγευμα, που ξέρετε ότι είναι και η ε, ε, ειδική ενημέρωση για τον εμβολιασμό. Οπότε, λίγη υπομονή. Να σα κάνω και το δεύτερο σκέλο για, για, για άλλο ένα δημοσίευμα για τα καταστήματα Λιανική. Αν από Σεπτέμβριο σχεδιάζει η κυβέρνηση να εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι. Είναι μέσα στα προνόμια που η κυβέρνηση διευκολύνσει, για να μην πω προνόμια που θέλει η κυβέρνηση να δώσει περαιτέρω στου εμβολιασμένου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάντζου, είμαστε στον Ιούλιο. Ε, ελπίζω πω όλοι θα σπεύσουμε για να χτίσουμε το συντομότερο δυνατόν το τείχο ε, ανοσία. Ε, αυτό έχει σημασία. Πρέπει όλοι να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε. Ε, ανακοινώθηκαν μόλι και τα πεδία τη υποχρεωτικότητα. Ε, προσβλέπουμε ότι θα μπούμε στο φθινόπωρο με ένα καλό ποσοστό και τα του φθινοπόρου θα τα συζητήσουμε με το φθινόπωρο. Κυρία Σαμαρά. Εφόσον, κυρία Εκπρόσωπα, το 46% των κρουσμάτων σχετίζεται με την εστίαση, τη διασκέδαση και τον τουρισμό, θα εξετάσει η κυβέρνηση τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και για τους εργαζόμενους σε αυτούς τους κλάδους. Μόλις έχω απαντήσει, κυρία Σαμαρά, μόλις ανακοινώθηκαν δύο συγκεκριμένα πεδία υποχρεωτικότητας από την κυβέρνηση με βάση και την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, προσβλέπουμε και στα πεδία αυτά ότι όλοι οι συμπολίτε μας θα εμβολιαστούν. Θυμίζω ότι υπάρχουν τα ορόσημα της 16 Αυγούστου σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους ιδιωτικές και δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και της 1ης Σεπτεμβρίου σε ό,τι αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό και προσβλέπουμε στο ότι δεν θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, όπως ξέρετε όλα αξιολογούνται, ανάλογα με τη στιγμή και ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.